τα 8 εκατομμύρια είναι ο κόσμος που ήρθε από τα Βαλκάνια και στο μεγαλύτερο ποσοστό έκανε τις διακοπές του στην Μακεδονία, στα παράλια της Μακεδονίας κλπ. Άρα, από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι αν δεν σηκώσουν φτερά τα αεροπλάνα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Για να σηκώσουν φτερά τα αεροπλάνα θα πρέπει να υπάρξουν πρωτόκολλα και τα πρωτόκολλα πρέπει να είναι πανευρωπαϊκά, δεν μπορεί να είναι δεν μπορεί η κάθε χώρα να έχει τα δικά της πρωτόκολλα. Άρα, ακόμα δεν έχουν θεσπιστεί τέτοια πράγματα. Οι κανόνες, το ίδιο ισχύει τώρα και για τα καταλύματα. Για να ανοίξουν τα καταλύματα, θα πρέπει και στα καταλύματα να υπάρξουν πρωτόκολλα. Πάλι θα πρέπει να υπάρξουν οδηγίες από την Ευρώπη. Δεν μπορεί η μία χώρα να έχει α πρωτόκολλα και η άλλη χώρα να έχει β πρωτόκολλα. Αυτά πρέπει να είναι πανευρωπαϊκά για να μπορέσουμε να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση και για να έχουμε ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Να μην κολλάει ο ένας τον άλλον κλπ. Κλπ. Να είναι πανευρωπαϊκές οι οδηγίες. Εσείς ήδη έχετε 1,5 μήνα κλειστή. Είμαστε από τις 15 του Μάρτη κλειστά, είμαστε ακριβώς 1,5 μήνα. Ακόμα δεν έχει επίσημα, γράφονται πάρα πολλά πράγματα, επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί είναι ότι κάθε χώρα έχει βάλει τους δικούς της κανόνες, όλοι προσδοκούν στον εσωτερικό τουρισμό, όλα τα κράτη για το 20 προσδοκούν στον εσωτερικό τουρισμό και στην προσπάθεια αυτή προσπαθούν να βάλουν, γίνεται μια προσπάθεια τώρα να υπάρξουν πρωτόκολλα πανευρωπαϊκά. Χρειαστείτε στήριξη για να ξεκινήσετε. Όλοι θα χρειαστούν στήριξη. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Διότι αν αρχίσουμε όλοι και ζητάμε τα μαλλιά της κεφαλής μας, αυτά τα πράγματα για να αποπληρωθούν, από πού θα αποπληρωθούν? Να μην ξαναπέσουμε στο λούκι να μεταφέρουμε όλα αυτά τα πράγματα στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να έχουν μία βάση λογικής και να είναι και κοστολογημένα. Ξέρουμε ότι σε πρώτη φάση πιστεύω θα πρέπει να στηριχτούν οι πιο αδύναμοι. Οι πιο αδύναμοι είναι πιστεύω οι εργαζόμενοι. Αυτοί είναι που θα πληγούν περισσότερο από όλους. Βεβαίως μετά θα πρέπει να πάμε στις επιχειρήσεις και εκεί θα πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία, όχι η ανεργία. Σε πρώτη φάση πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία και αυτό πρέπει να είναι κανόνας στην Ελλάδα πλέον. Διότι το να επιδοτεί συνέχεια την ανεργία δεν βοηθάει. Πρέπει να στηρίξεις την επιχείρηση να παραμείνει ζωντανή. Και στην Ελλάδα σήμερα έχουμε αρκετές υγιείς επιχειρήσεις, άρα πρέπει να τις στηρίξουμε αυτές σε πρώτη φάση. 1-2 μέτρα βασικά που έχουν να κάνουν με το ΦΠΑ της εστίασης και της ξενοδοχείας πιστεύω ότι είναι από τα πιο βασικά πράγματα που θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να λάβει σε προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα, σε δευτερεύοντα λόγο, όλα τα υπόλοιπα που έχουν ακουστεί, που γράφονται, που διεκδικούνται από όλα τα σώματα.